Αντώνη Νοτάκη, Αυλαία, σε ένα τρομερό θεατρικό από την ΕΘΟΑΝ, που πραγματικά έχει κυριαρχήσει στις κουβέντες όλες τις τοπικές κοινωνίες. Πραγματικά, ναι, Αυλαία, φινάλε. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μετά από μία πρεμιέρα ακολουθεί ένα φινάλε. Ένα φινάλε που για μας ήταν καθηλωτικό, με την βοήθεια του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου ήταν συγκινητική, γέμισε το ρεξ όλες αυτές τις μέρες και τον ευχαριστούμε τον κόσμο θερμά για αυτό. Νομίζω ότι η ΕΘΟΑΝ βάζει άλλη μία σελίδα στην ιστορία της. Πιστεύουμε ότι άρεσε στον κόσμο, φάνηκε νομίζω αυτό και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη προσπάθειά μας σιγά σιγά να ανασυνταχθούμε και να συνεχίσουμε. Στο σανίδι του Ρέξ, 7 πρωταγωνιστές από την παράσταση, γιατί είναι όλοι ένας και ένας. 7 πρωταγωνιστές, που να σας πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα να σταθώ στους πρωταγωνιστές πίσω από εμάς τους 7, που όπως είδατε και στο φινάλε γέμισαν τη σκηνή του Ρέξ και αυτό ακριβώς δείχνει πόσα άτομα χρειάζονται για να μπορέσει αυτό να μετουσιωθεί σε μια πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω και άτομα που μετά το τέλος της παράστασης έμειναν εθελοντικά και βοήθησαν για να ξεστήσουμε, για να τακτοποιήσουμε και να παραδώσουμε το ρεξ όπως ακριβώς το βρήκαμε. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας. Η βοήθεια όλων σας, πολύ σημαντική, οι συντελεστές μας, απαραίτητοι για να μπορέσει όλο αυτό να πραγματοποιηθεί και μέσα σε επόμενες μέρες θα βγάλουμε και ως ΔΣ ευχαριστήριο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς τους οποίους δεν ξέρω εάν θα μπορούσαμε το μεράκι μας να το μετουσιώσουμε σε αυτό το οποίο είδατε πάνω στη σκηνή. 40 μέρες σχεδόν πριν, στο ίδιο γραφείο, στην ίδια θέση, μιλούσαμε για την πράξη που θα ανεβάσει αυτό. Τώρα που η αυλαία έχει πέσει. Τώρα μετά από 8 παραστάσεις που δώσετε ή 9. 9 παραστάσεις. Ποια είναι η αίσθηση του Αντώνη Νοτάκη, τόσο του Προέδρου του Δουσού της ΕΘΟΑΝ, της ομάδας, όσο και ενώσω από τους ανθρώπους που ήταν ψυχή της συγκεκριμένης παράστασης. Σίγουρα μας αφήνει μόνο καλά συναισθήματα. Καμιά φορά ακούω γιατί να τελειώσει σε 9 παραστάσεις. Εγώ θα πω ότι καλώς τελειώνει, γιατί κάθε τι όμορφο και καλό θα πρέπει να τελειώνει, να μένει στο χρονοτούλαπό μας και να καταγράφει γλυκές αναμνήσεις. Νομίζω το κατάφερε αυτό το έργο. Γενικά η οικογένεια της ΕΘΟΑΝ καταφέρει να δημιουργεί στιγμές και αναμνήσεις σε όλους μας. Να διευκρινίσουμε κάτι για τον κόσμο, ότι δεν μπορούσατε να δώσετε κι άλλες παραστάσεις, επειδή το συμβόλαιο δεν το επέτρεπε, μια και ήταν τα δικαιώματα αγορασμένα, αν δεν ήταν λάθος, για συγκεκριμένα παραστάσεις. Υπήρχαν ακριβώς λόγοι που τους είχαμε αναφέρει μέσα από τα μέσα όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε πάρει το έργο από τους συγγραφείς, τα πνευματικά δικαιώματα δηλαδή του έργου για 9 παραστάσεις. Δεν είχαμε τη δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Επιπλέον, το ρεξ δεν χρησιμοποιείται μόνο από εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος που χθες το βράδυ έπρεπε αμέσως να ξεστήσουμε όλο αυτό το σκηνικό που είδατε, έτσι ώστε να παραδώσουμε σήμερα το ρεξ για να μπορέσουν να μπουν και οι επόμενοι ώστε να χρησιμοποιήσουν το κινηματοθέατρο.